Σε μερικά από τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να πάρει η Δημοτική Αρχή, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση που εμφανίζεται στους δρόμους της Κέρκυρας. Το δεύτερο που κάναμε είναι το εξής. Βρήκαμε τη μελέτη την παλιά των φαναριών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο στην Σταματίου Δεσύλλα. Τι έχουμε προσέξει εκεί? Εκεί τα οχήματα που έρχονται από τη Λαϊκή Αγορά σταματάνε στα οπτικά Κούρκουλος, εκεί που είναι και στην είσοδο του Κεργιαϊκού, του Γυμναστικού Συλλόγου. Εκεί βλέπουμε ότι για να περάσει ένα οχήμα κάνει 15 με 20 δευτερόλεπτα. Φανταστείτε τώρα, 15 δευτερόλεπτα να περιμένει το κάθε όχημα για να σταματήσουν οι πεζοί να περάσουν απέναντι. Οπότε δόθηκε η εντολή, βρήκαμε την παλιά μελέτη για να ενεργοποιήσουμε μόνο τα δύο φανάρια τα συγκεκριμένα, για να έχουμε ροή και αποκοπή του κόσμου, έτσι ώστε να σέβεται και ο πολίτης το όχημα το οποίο προχωράει. Δεν είναι μόνο το όχημα που πρέπει να σταματάει στη διάβαση, αλλά πρέπει να σταματάει και ο πολίτης για να έχουμε ροή κυκλοφορίας. Αυτό επειδή θέλει έγκριση, επειδή είναι παλιά η μελέτη πολύ, θέλει μια διαδικασία. Θεωρώ όμως ότι σε επόμενο διάστημα θα είμαι έτοιμος να το εφαρμόσω. Θέλει κάποια έγκριση από το Υπουργείο. Το τρίτο, ήρθαμε σε επικοινωνία με τους τουριστικούς πράκτορες και τους τουριστικούς φορείς, τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων, αλλά και το συνδικαλιστικό όργανο των οδηγών των λεωφορείων, για να αντιμετωπίσουμε το εξής φαινόμενο. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία έχουμε προσωρινή άφηξη αναχώρηση των λεωφορείων. Είναι το ένα είναι στο Αχταίον και το άλλο είναι στη Σπηλιά. Εκεί ορισμένοι οδηγοί ή ορισμένοι ιδιοκτήτες λεωφορείων, οδηγοί εγώ θα πω, δεν σέβονται την άφηξη αναχώρηση. Δηλαδή αφήνουν το λεωφορείο τους μόνιμα σταματημένο. Κάνει το τουρ η εκδρομή και περιμένουν εκεί. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Εκεί τα λεωφορεία πρέπει να αφήνουν τον κόσμο και να φεύγουν. Γι' αυτό έχω ζητήσει να επικοινωνήσουν οι θεσμικοί φορείς, το κάνανε και οι συνδικαλιστές αλλά και οι ιδιοκτήτες αυτών των λεωφορείων, έχουν δώσει το μήνυμα προς τους οδηγούς τους και από εκεί και πέρα θα πάρουμε αυστηρά μέτρα με την τροχιά. Όποιος δεν το σεβαστεί θα είμαστε άτεκτοι, γιατί ένα λεωφορείο αν δημιουργήσει ένα φραγμό στην πόλη τελείωσε το ζήτημα. Το τρίτον, είδατε ότι λειτουργεί πολύ καλά η εκτόπιση των οχημάτων όσον αφορά την Αρσενίου. Δεν έχουμε εκείνες τις εμπλοκές που είχαμε στο παρελθόν που σταμάταγε ένα λεωφορείο στην Αρσενίου γιατί δεν μπορούσε να περάσει από τα οχήματα και με αποτέλεσμα η ουρά να φτάνει μέχρι κάτω τον ανεμόμυλο. Αυτό το έχουμε νικήσει. Ο Αντίμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος ανέφερε πως μέχρι στιγμής τα προβλήματα του κυκλοφοριακού δεν είναι τόσο μεγάλα όπως τα προηγούμενα χρόνια, με το πρόβλημα να διαπιστώνεται κυρίως σε δύο σημεία. Από τα τρία γεφύρια και είσοδος από την περιοχή των Καλογριών που μπαίνει, έχει μεγάλο μπάσιμο το κομμάτι από το Σολάρι. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φράξιμο όσον αφορά τη ροή των οχημάτων. Να ξέρετε ότι μέσα από επικοινωνία που είχαμε και με τους τουριστικούς φορείς δεν υπάρχει διαθέσιμο νοικιαζόμενο. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλα τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα έχουν νοικιαστεί στο σύνολό τους. Άρα έχουμε και μεγάλη εισρωή οχημάτων τα οποία είναι από τα νοικιαζόμενα. Θετικό μεν για την πορεία του τουρισμού, αλλά για το κυκλοφοριακό δημιουργεί, γιατί όλοι αυτοί οι επισκέπτες, ξέρετε, θέλουν να μπουν στην πόλη. Όλο αυτό το παζ είμαστε στη θέση να το έχουμε βάλει κάτω στα ζητήματά μας και θα δείτε και στις 27 του μηνός, 23 που θα σας καλέσουμε, που θα υπογράψουμε και με το μελετήτη του ΣΒΑΚ, όλα αυτά θα τα αναπτύξουμε για να δώσουμε πλέον να μπούμε στη νέα περίοδο με απαντήσεις.